Μία ακόμα ενημερωτική εκδήλωση που αφορά στους δασικούς χάρτες και τα όσα ως αναστάτωση έχουν επιφέρει μετά την ανάρτησή τους πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου, στην διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Εντελή Ανιφέρη, ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Γιάννης Κυριακόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία έχει φέρει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία σε πληθώρα ιδιοκτονογής και ο σκοπός της δικής μας πρωτοβουλίας εδώ το φυτά είναι, αν υπάρχει ακόμα κενά ενημέρωση να ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο και γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία ήδη σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Έχουν υπάρξει ενημερωτικές παρουσίες της δασικής υπηρεσίας, του Διευθυντή Δασών και του Δασάρχη και των λοιπόν υπηρεσιακών παραγόντων. Υπάρχει τοποθέτηση εξ αρχής από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο οποίος από την αρχή είχε εντοπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται με την ανάρτηση, αλλά και είχε διαβλέψει και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν και στο μέλλον, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και βλέπουμε στην πορεία ότι όλα αυτά δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Και υπάρχει και πρόσφατα, χθες κύριε Πατσαβίνο, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στην πρωτογενή παραγωγή αφορά, επαναλαμβάνω, τα ΔΕΛΤΑ Α. Και αφορά για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κατά πολλούς προσεγγίζει το 20%, το 20% είναι τα πικιστικά τα οποία δεν έχουν οριστεί μέσα σε αυτά που εμφανίζονται, δασικά το 45 αγροτικά σύνταγμα. Και εδώ πέρα θεωρώ, κατά την γνώμη μου, απαράδεκτο το γεγονός να εμπλέκονται οι πολίτες σε μια διαδικασία δεδαλώδη και γραφειοκρατική προκειμένου να γίνεται αυτονόητο. Να έχουν τα χωράφια τα οποία το κράτος με συγκεκριμένες διαδικασίες τους παραχώρησε. Επιτέλους όμως πάλι απάντηση για το τι θα συμβεί για τα χιλιάδες τρέμματα καλλιεργήσιμων εδαφών, κυρίως με ελαιόδεντρα που εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις. Τις εκτάσεις αυτές οι αγρότες καλλιεργούν εδώ και πολλές δεκαετίες, τις δηλώνουν στον ΟΠΑΚΕΠΕ, στην εφορία, επιδοτούνται για αυτές και φορολογούνται για το εισόδημα που έρχεται από αυτές. Προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη να γίνουν διορθωτικές κινήσεις οπωσδήποτε.